θέμα, αγαπητέ μου δήμαρχε και από τον Περιφερειάρχη, και δεν θα το απαντήσουμε αναγκαστικά σήμερα. Εάν με τη μετάβαση να δρομολογείται με την ταχύτητα το οποίο έχουμε προγραμματίσει, εάν πρέπει να γίνει η μετάβαση της Αθήνας. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να προτείνω σήμερα στην τοπική κοινωνία και στο Δήμο, αλλά συγκεκριμένα στην κοινότητα, στο χωριό, είναι τη δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας, η οποία θα συνεργασία με τη ΔΕΗ, η οποία και θα χρηματοδοτήσει, θα δωρήσει ουσιαστικά ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό σταθμό, θα μπορεί να προσφέρει στους κατοίκους της Ακριβνής όχι απλά φθηνή, πρακτικά σχεδόν δωρεάν ενέργεια, αλλά και ένα πρόσθετο εξασφαλισμένο εισόδημα, το οποίο μπορεί να φτάνει σχεδόν τα 4.000 ευρώ, έτσι ώστε να αντισταθμίσουμε την επιβάρυνση την οποία το χωριό έχει υποστεί τόσα χρόνια και να μπορέσουμε να ισοσκελίσουμε και με κάποιο τρόπο το γεγονός ότι δεν ήμασταν συνεπείς σε αυτήν την δέσμευση ως κυβέρνηση την οποία έχουμε αναλάβει. Εμείς καταθέτουμε αυτή την πρόταση, αλλά προφανώς θέλουμε να την συζητήσουμε μαζί σας, να την συζητήσουμε και με το ίδιο το χωριό. Θέλω να σας πω ότι αυτές οι τοπικές ενεργειακές κοινότητες δίνουν πραγματικά μια μεγάλη δυνατότητα να μπορούν οι τοπικοί καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε πολύ φτηνό ρεύμα. Κάναμε κάτι αντίστοιχο στη Χάλκη, στην οποία πήγαμε πολύ πρόσφατα στα πλαίσια της προσπάθειας Greco Islands. Αλλά εδώ η πρόταση η οποία μπαίνει στο τραπέζι και την οποία στηρίζει και η ΔΕΗ είναι ακόμα πιο ελκυστική.